Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Fit Challenge στο κανάλι της Little Ελλάς. Είμαι ο Ηλίας Γκότσης, είμαι personal trainer, για όποιον το ξέχασε το πρώτο επεισόδιο. Και όπως σας έχω πει, σε αυτήν την εκπομπή δεν θα κάνουμε μόνο γυμναστική, θα κάνουμε και διάφορες δοκιμασίες, τιμωρίες για όποιον χάνει τη δοκιμασία, αλλά και διάφορες εκπλήξεις. Εκτός από τα προϊόντα της Little Ελλάς, μαζί μας σήμερα θα έχουμε και την Μάντι Περσάκη. Μάντι, καλώς ήρθες στην εκπομπάρα μας. Πώς είσαι? Καλώς σας βρήκαμε, πάρα πολύ καλά. Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ πέρα. Είναι δική μου η τιμή. Και από ό,τι είδα, είσαι και πολύ αθλητική. Έχεις ασχοληθεί και με την κολύμβηση και με το πιλάτες, φυσικά, που το ξέρουν σχεδόν. Είμαι αθλητικός τύπος. Οπότε καταλαβαίνεις περίπου τι θα κάνουμε. Περίπου έχω καταλάβει, αλλά είμαι όλη αυτιά. Να μου πεις τι κάνουμε. Θα κολυμπήσουμε. Όχι. Η αλήθεια είναι πως δεν θα κάνουμε ούτε κολύμβηση ούτε πιλάτες. Γιατί θα κάνουμε... φοβάσαι ότι θα σε κέρδιζα. Ναι, η αλήθεια είναι γι' αυτό μας έβγαλε από τα νερά σου και να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πιο κοντά σε εμένα. Και δεν ξέρω άμα. Μπορείς να ακολουθήσεις. Για να δούμε. Θα το μάθουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε και πούμε τις ασκήσεις, θέλουμε να μάθουμε λίγα πράγματα για εσένα. Θα κάνω τρεις ερωτήσεις και θα μας απαντήσεις για να μάθουμε κάποια πράγματα που δεν ξέρουν πολύ. Λοιπόν, θέλω να περιγράψεις τον εαυτό σου με μία λέξη. Λοιπόν, είμαι doer. Παρακαλώ. Doer. Doer. Θα στο μεταφράσω, ή μία. Όχι, όχι. Το κατάλαβα. Βάλουμε πόντιλους από κάτω. Εντάξει. Στην συνεργείο Hollywood. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις την αγαπημένη σου και τη λιγότερο αγαπημένη σου άσκηση. Λοιπόν, η αγαπημένη μου άσκηση είναι τα καθίσματα. Αυτό είναι στα ελληνικά. Τα ξέρεις. Και συχαίνομαι το τρέξιμο. Δηλαδή και να με κυνηγάει κάποιος, δεν θα τρέξω. Αλλά είμαι πολύ καλή στο να κάνω ζέσταμα και αποθεραπεία στους δρομείς. Δεν θα σε κυνηγήσουμε, οπότε μην αποθεώνεσαι. Ευτυχώς, σωθήκαμε. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση, να μας πεις κάτι που δεν ξέρουν πολύ για εσένα. Ότι ήμουν κολυμβήτρια, το ήξερες? Το ήξερα, αυτό είπα. Δεν το ήξερα. Άλλο, θέλω κάτι άλλο. Δεν ξέρουν πολύ για μένα. Ότι δεν μ' αρέσουν τα γλυκά. Όντως, αυτό είναι σοκ, όντως. Ωραία. Οπότε μπορούμε να περάσουμε σε ασκήσεις. Αφού σε έχω σοκάρει, πάμε. Λοιπόν, επειδή ίσως δεν γνωρίζεις, άκου πώς γίνεται εδώ πέρα η φάση. Κάνουμε τρεις ασκήσεις για προθέρμανση, οι οποίες θα είναι συγκεκριμένα mountain climbers. Τη γνωρίζεις? Βέβαια. Πολύ ωραία. Μετά. Πριν. Σωστά. Μετά με λάστιχο ψηλή κοπηλατική. Ωραία. Εύκολη. Και με το λάστιχο πάλι πλάγιες εκτάσεις. Εντάξει. Και στην εκπομπή μας εδώ πέρα, επειδή δεν κάνουμε μόνο γυμναστική όπως έχουμε πει, θα κλείσουμε με ένα challenge. Έχω βάλει κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι δίκιο και για τους δύο. Ωραία. Hula hoop. Ναι, αυτό ακριβώς. Ωραία. Όχι. Με τραγουδί ή χωρίς? Όχι, απλό hula hoop. Α, εντάξει. Άμα και θα ξέρεις τι άλλο θέλω. Πες. Θα τραβάμε selfie. Είναι λίγο. Το έχεις. Πάμε. Challenge ήθελες. Πάμε, όχι, το δέχομαι. Πάμε. Αυτά εδώ είναι τα Crivit λάστιχά μας, τα οποία ανάλογα με το χρώμα είναι και πιο δύσκολα ή πιο εύκολα. Στο σετ μέσα θα βρείτε δύο μεγάλα λάστιχα και δύο μικρά. Και πιστέψτε με, με αυτό εδώ πέρα το λάστιχο μπορείτε να κάνετε σχεδόν όλες τις ασκήσεις, όχι μόνο σπίτι, παντού όπου και να βρίσκεστε. Λοιπόν, όπως είπα, περνάμε στην πρώτη άσκηση που είναι όρθια κοπηλατική. Πατάμε το λάστιχο και με τα δύο πόδια, στο άνοιγμα της λεκάνης στα πόδια. Φέρνουμε χιαστή το λάστιχο εδώ, ίσιο το σώμα, τεντωμένα τα χέρια και σηκώνουμε τις γροθιές μέχρι να έρθουν ψηλά κάτω το σαγόνι. Η κίνηση έρχεται, σκεφτείτε σαν να τραβάνε τους αγκώνες μας επάνω. Οκ, πάμε 10 επαναλήψεις. 2, 3, 4, έχουμε τέλειο συγχρονισμό, μου αρέσει. 5, πολύ ωραία, η Μάντι το κάνει, εγώ μιλάω, βγάζει αέρα όταν... Φυσάμε στο δύσκολο μέρος της άσκησης. Εξαιρετική. Θέλεις να σε βοηθήσω κι άλλο? Πες, ό,τι ξέρεις. Προσπαθήστε να μην χαλαρώνει το λάστιχο στην επαναφορά. Φυσάμε πάντα στο δύσκολο μέρος. Καλή ορθοσωμία. Ίσια πλάτη, έξω θώρακας και κρατάμε τους ώμους χαμηλά. Με αυτά και με αυτά κάναμε 100 επαναλήψεις, βέβαια. Να σηκώνουμε τους αγκώνες ψηλά. Μπράβο, εξαιρετική. Ζήτησες βοήθεια. Εξαιρετική, όχι, όχι, δεν μπορώ να πω. Άριστα. Αυτή ήταν η πρώτη άσκηση. Περνάμε στη δεύτερη. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη δεύτερη άσκηση που είναι πλάγιες εκτάσεις με λάστιχο. Πάλι τα πόδια πατάνε πάνω στο λάστιχο, στο άνοιγμα της λεκάνης και από εδώ, θα έρθω λίγο πιο πίσω για να μην βρούμε, από εδώ ανοίγουμε στο πλάι τα χέρια, ελαφρώς λυγισμένοι αγκώνες μέχρι να έρθουν παράλληλα στο έδαφος. Πάμε. 2. Μπράβο. 3. Φυσάμε στο ανέβασμα. Πολύ ωραία τα λες εσύ. Έτσι. Ωραία. Δεν είσαι καταλαβαίνει. Και ελέγχουμε την επαναφορά. Πολύ ωραία. Έτσι λέμε στο πιλάτες εμείς, Πολύ καλά τα λες. Θα πετάξε λίγο. Πίσω. Θα καούμε στο ζέσταμα, Ηλία. Ναι, 10. Ωραία. Αυτό ήτανε. Άντε καλά. Τέλειωσε και η δεύτερη άσκηση. Περνάμε στην τρίτη. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία άσκηση πριν το challenge, η οποία είναι mountain climbers. Πάμε να δείξουμε τη θέση. Ψηλή σανίδα, τα χέρια τεντωμένα, όμως επάνω από τον καρπό. Ευθεία το σώμα, εναλλάξτε τα πόδια στην κοιλιά. Πάμε να κάνουμε 20. 1, 2,
τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εδώ τι έχεις να πεις για αυτήν την άσκηση? Παλάμε όμως την ίδια ευθεία, κοιτάμε κάτω, στεόλη, σπόνδυλη και η αυγενική να είναι σε μία ευθεία. Μέσα ισχύει, ώστε να μην κάνει περέκταση μέση, Λία μου. Πολύ ωραία, λες. Ωραία, τα πά. Ε, μήπως πολλά είναι τα 20. Για κάψιμο μας προσβάλλει. 20. Άντε καλά. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν και η τρίτη άσκηση και τώρα ήρθε η ώρα για το. Ζεστάθηκες. Έλειωσα. Είσαι εντάξει. Εσύ πώς είσαι? Α, εγώ μια χαρά. Είσαι έτοιμη για challenge? Εγώ ήρθα ζεστή. Αυτές ήταν οι ασκήσεις μας και τώρα ήρθε η ώρα για το challenge. Το θυμάσαι? Για πες το μας. Το θυμίζω λίγο. Θα κάνουμε hula hoop. Και από ό,τι θυμάμαι, εσύ έβαλες και άλλα πράγματα μέσα, και άλλη σάλτσα. Λοιπόν, θα βγάζεις selfie την ώρα που θα κάνεις hula hoop. Θα βγάλω selfie. Ναι, ναι. Ωραία. Εσείς μπορείτε να μαντέψετε πριν το δείτε και ξέρετε ποιος είναι ο νικητής, ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει. Και εμείς πάμε να προετοιμαστούμε για να ξεκινήσουμε. Τι απορία ήταν αυτή, ποιος θα κερδίσει, Λία μου? Έχεις δίκιο, γιατί είναι δεδομένο ότι θα. Και πριν ξεκινήσουμε το challenge μας, να σας πω ότι όλος ο εξοπλισμός Crivit είναι από τα καταστήματα Lidl. Εκεί θα τον βρείτε και εμείς ετοιμαζόμαστε για το challenge. Βέβαια, να πω κιόλας τι θα γίνει όποιος χάσει. Για πες. Δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Στο πω τώρα. Θα πω να δω την έκπληξή σου. Θα πάρει έναν φίλο και θα πει, επειδή είμαστε και δύο γυμναστές, παρατάω τη γυμναστική και γίνομαι τραγουδιστής. Έχεις σκεφτεί ποιον θα πάρεις? Θα δούμε εκείνη την ώρα. Mm. Δεν θα χάσω, γι' αυτό δεν χρειάζεται. Mm. Πάμε. Η μεγάλη στιγμή έφτασε, ήρθε η ώρα για το challenge Hula Hoop. Βέβαια, από ό,τι καταλάβατε, και αυτό Crivit. Και μαντέψτε και τι άλλο, όλο το σύνολο πάνω μέχρι κάτω. Και εδώ πέρα η Μάντι Crivit. Δεν κρύβεται η χαρά μας. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Θες να ξεκινήσω να ξεκινήσεις? Ξεκινήσει. Ωραία, τέλεια, ξεκινάς εσύ. Αυτά τελειώσεις. Εγώ βγάζω τους κανόνες, ξεκινάς εσύ. Οι κυρίες προηγούνται. Γιατί? Κάτσε να βγάλω το χρονόμετρο. Έλα εδώ. Δεν ήμουν έτοιμη. Έλα εδώ, κάτσε να το βάλω. Υπάρχει. Περίμενε. Υπάρχει οργάνωση εδώ πέρα, τι μας πέρασες. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Ναι. Πάμε. Κάτσε, πάρε και το κινητό. Παναγία μου. Όπως το παίξεις κανόνες. Μετράς. Ναι. Αυτό εγώ, το χρονόμετρο. Τι θα κάνω? Συνέχισε. Ναι. Βίντεο. Αλλά ξέρει, εγώ τι θα κάνω. Συνέχισε, τράβα και βίντεο. Το έχουμε! Κέρδισα! Συνέχισε! Δεν ξέρω, εδώ γράφει. Γράφει! Ωραία, το κάνω, μπράβο μου. Τελείωσα! Εγώ, εδώ όταν σου πέσει τελειώνει. Συνεχίζεις. Κάτσε λίγο, εντάξει, το έκανα και το story. Αλλά εντάξει, να σου πω, φτάνει. Φτάνει. Πρέπει να το κάνω κι εγώ τώρα, Για σε εδώ. Ωραία. Κοιτάξτε πώς γίνεται. Άσε, κινητό μη φέρεις. Είσαι έτοιμος? Όχι. Ωραία, πρέπει να γίνεις. Πρέπει να ετοιμαστείς. Ωραία. Ετοιμάσου. Βάλε το χουλαχού. Κάτσε κάπως έτσι το κάνεις. Τώρα κάτσε να κάνω έτσι, μπράβο. Σφίξε καλά κοιλιά. Έχεις και selfie να βγάλεις. Α, ωραία. Δεν παίζει χωρίς selfie. Έτοιμος. Και πάμε, φύγαμε. Παναγία μου, θα με σκοτώσει. Δεν ήταν άσχημο, κάτσε, δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Ένα δευτερόλεπτο. Έλα. Έτοιμος. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Τι. Έτοιμος, φύγαμε, πάμε. Παναγία μου. Έχει σκεφτεί ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Έχει σκεφτεί ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Το έχει σκεφτεί? Στο πω. Μπορεί να πάρει ένα. Μπορεί να πάρει ένα. Εντάξει, εντάξει, το παραδέχομαι. Έχασα. Για ακόμα ένα challenge. Καλά, με πάει 2-2. Θα πάρω τηλέφωνο. Του φέρατε καλούς αντιπάλους. Έτσι είναι αυτά. Το ξέρω. Ήρθε η ώρα της τιμωρίας να πάρω. Άρα αμέσως τηλέφωνο και να πεις ότι έχασες. Πάρω τον πάνω τώρα. Πες ότι είσαι ο χαμένος. Πάρε τον πάνω, τον ξέρω κι εγώ. Α, ναι. Α, βέβαια. Θα το πεις εσύ μάλλον. Ναι. Έλα. Να σου πω, μη ρωτήσεις τι και πώς. Είμαι εδώ πέρα με τη Μάντι, κάναμε ένα challenge. Περίμενε. Πριν σου πει. Κάναμε ένα challenge. Εγώ και εκείνος. Ποιος κέρδισε? Άμα κερδίσεις, θα έρθεις κι εσύ να το κάνεις στην απάντηση. Για πες. Εσύ. Ωραίος φίλος, μπρο. Ωραίος, ρε. Να σου πω. Ξέρει να αναγνωρίζει. Φαντάσου πόσο κατάκαρτα το πήρα, παρατάω τη γυμναστική, θα γίνω τραγουδιστής καλύτερα, ρε. Έχασα από Μάντι. Λοιπόν, και μια και σ' ακούω έτσι ψημένο, και επειδή είπες έτσι, γέλα κι εσύ, να είσαι ο επόμενος. Άντε. Λοιπόν, σε περιμένω εδώ, έλα. Έλα, πανούλη. Αυτό ήτανε. Έχω συνηθίσει πλέον να χάνω, αλλά δεν με πειράζει. Είμαι τόσο κομπλεξάριστος. Την έδρα μου και χάνω. Εντάξει, και θα κερδίσεις και κάποια στιγμή. Θα έρθει και η σειρά σου. Παρ' όλα αυτά θα σε περάσω στον πίνακα βαθμολογίας αναγκαστικά. Άντε, για παίρναμε. Πόσο θα πάρω, 100 στα 100, 110 στα 100. Θα μάθεις.
Μάντι μου, το ξέρω ότι θες να φύγεις, αλλά δυστυχώς τελείωσε εδώ πέρα αυτή η τέλεια εκπομπή, το τέλειο επεισόδιο που κάναμε παρέα. Πώς πέρασες? Ήταν φανταστικά. Χάρηκα πάρα πολύ που κέρδισα. Πάλι σάλτσα ακόμα. Και ο Σάκης να ήταν, θα τον κέρδιζα και το Σάκη. Τέλος τώρα μπήκε και με το Σάκη. Ωραία. Τέλος πάντων, εγώ θα γράψω πέρα το όνομά μου. Loser πλέον. Θα γράψω Ηλίας αντί για loser. Στο τέλος θα το δούμε αυτό. Δεν θέλω να τα παρατάς. Θα τα καταφέρεις. Σίγουρα. Άλλο δείχνει εδώ πέρα. Θα δούμε με τον πάνω. Στη κάρδια. Πάλι είχε εγώ. Δεν πειράζει, δεν το δούμε. Πάρε την πόζα σου. Να βγάλει φωτογραφία την καθερωμένη που βγάζουν όλοι οι νικημένοι. οι νικητές. Ο νικημένος είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο loser. Και από ό,τι καταλάβατε, ο επόμενος καλεσμένος θα είναι αυτός ο φίλος Φίδη, θα έλεγα εγώ, Πάνος Θεοδόρου. Οπότε περιμένετε, μπείτε στο κανάλι της Little Ελλάς, κάντε subscribe, αφήστε σχόλιο και πείτε πόσο στημένο ήταν και με κέρδισε η Μάντι, κάντε και ένα like. Και να πούμε ότι όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήσαμε στις ασκήσεις, αλλά και τα ρούχα μας, είναι Crivit από τα καταστήματα Lidl. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.